Κύριε Πανταζίδη, να φύγουμε λίγο από την οικολογία, τη γενική συζήτηση που είχαμε, και να πάμε λίγο στους οικοσοσιαλιστές. Βέβαια. Να δούμε με ποιο κόμμα συνεργάζεστε. Καταρχάς, να εξηγήσω τι είναι οικοσοσιαλισμός. Μέχρι τώρα η εικόνα που έχουμε για την οικολογία στην Ελλάδα είναι η εικόνα κάποιων ανθρώπων που μιλάνε για την υγιεινή διατροφή, για την προστασία των δέντρων και των ζώων. Όλα αυτά όμως χωρίς ένα πολιτικό υπόβαθρο και ένα πολιτικό προσανατολισμό. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η οικολογία ως σύστημα πολιτικής και ιδεών, με αυτόν τον τρόπο που τη γνωρίσαμε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, ειδικότερα και γενικότερα στο εξωτερικό, είναι αδύναμη να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα. Γιατί όταν λες, για παράδειγμα, αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, θέλουμε δημόσια συγκοινωνία, ποια ενέργεια θα την κινεί? Στο Παρίσι, που έχουν ένα τεράστιο δίκτυο μετρό, λειτουργεί με πυρηνική ενέργεια. Θέλουμε την πυρηνική ενέργεια για να λειτουργήσει ένα αντίστοιχο μετρό στην Ελλάδα? Προφανώς όχι. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο. Οι Γάλλοι γιατί τι θέλουν όμως την πυρηνική ενέργεια? Δεν τους ρώτησε κανείς, ούτε αυτούς. Δεν τους ρώτησε. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες. Θέλεις, δεν θέλεις, θα γίνει. Ακριβώς. Και ήδη πρόσφατα είχαμε και κάποια διαρροή πυρηνικής ενέργειας. Αυτά είναι αναπόφευκτα. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν μιλάς για έναν άλλο τρόπο ζωής, για έναν άλλο τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, για άλλες προτεραιότητες στην ενέργεια, πρέπει να έχεις και άλλες προτάσεις και άλλες πολιτικές και οικονομικές λύσεις. Αυτές λοιπόν η μέχρι τώρα οικολογία δεν μπορούσε να τις δώσει. Πρέπει λοιπόν να έχει κάποιο ιδεολογικό χρώμα. Οι δύο γνωστές ιδεολογίες που έχουν σήμερα είναι ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός. Δεν έχουμε άλλη. Μακάρι να βρεθεί μια άλλη ιδέα και να την ακολουθήσουμε. Σε αυτές λοιπόν τις δύο βασικές ιδεολογίες, από τη μια μεριά έχουμε τον καπιταλισμό που με την οικονομία της αγοράς διέλυσε τα πάντα. Το τι τρώμε, το τι αναπνέουμε, το πώς ζούμε, το πώς εργαζόμαστε, το πόσο και για ποιον και με τι αποτέλεσμα και τι οικογενειακές σχέσεις έχουμε, και πάει λέγοντας, τα έχει διαλύσει η οικονομία της αγοράς. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον σοσιαλισμό, όπως εφαρμόστηκε αυτός είτε στην Ανατολή, ως τα υποτιθέμενα κομμουνιστικά καθεστώτα, αυτά που εμείς ονομάζουμε στην ουσία κρατικό καπιταλισμό, αλλά και είτε σοσιαλδημοκρατία στη Δύση, που και αυτά όμως τα συστήματα απέτυχαν να διαχειριστούν και την οικονομία και το περιβάλλον. Δεν έκαναν τους ανθρώπους πλουσιότερους, δεν έκαναν τους ανθρώπους να περάσουν καλύτερα, αλλά και το περιβάλλον το διέλυσαν στην κυριολεξία. Ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη έχουν γίνει οικολογικά εγκλήματα τεραστίου μεγέθους. Τεράστιες λίμνες έχουν αποξηραθεί, τα ποτάμια έχουν μολυθεί και πάει λέγοντας. Αφού λοιπόν και τα δύο συστήματα αυτά, όπως τα γνωρίσαμε μέχρι σήμερα στον προηγούμενο αιώνα, αποτύχαν να δώσουν λύση στην κοινωνία και για το περιβάλλον, θεωρούμε ότι πρέπει να υιοθετηθεί ένα νέο σύστημα με σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά, με την έννοια της κοινωνικής πολιτικής για όλους, μιας δίκαιης κοινωνίας που θα δίνει ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο και θα παρέχει και κάποιες εγγυήσεις που θα αφορούν την υγεία, την παιδεία, το εισόδημα και πάλι λέγοντας, αλλά με βασικά χαρακτηριστικά που θα αφορούν το περιβάλλον. Αυτό που λοιπόν σαν σύνολο ονομάζουμε οικοσοσιαλισμό. Αυτό το ρεύμα είναι διεθνές. Ξεκίνησε μετά από ιδέα δύο επιστημόνων κοινωνιολόγων σε μια συνάντησή τους που έγινε στο Παρίσι, ενός Γαλλοβραζιλιάνου, του Μάικλ Λέβι, και του Τζο Κόβελ, ενός Αμερικανού. Σήμερα είναι διεθνές αυτό το δίκτυο. Τον προηγούμενο Οκτώβριο συμμετείχαμε και εμείς στην πρώτη διεθνή συνάντηση που έγινε, μαζί με εκπροσώπους από περίπου 15 χώρες. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ανθρώπων αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο που θα αγωνίζονται για την ιδέα του οικοσοσιαλισμού. Το αν αυτή η ιδέα θα εκπροσωπείται κομματικά ή πολιτικά, αυτό είναι δευτερεύον. Το κυρίαρχο είναι σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις πολιτικές οργανώσεις, σε όλες τις συλλογικότητες, σε όλους τους πολίτες, να αρχίσουν να μπαίνουν ζητήματα που αφορούν τον οικοσοσιαλισμό. Εμείς, συμμετοχοί σε αυτή την προσπάθεια, έχουμε δημιουργήσει μια πολιτική ομάδα, την πολιτική οργάνωση που ονομάζεται Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας. Κλείνουμε αυτόν τον Αύγουστο ένα χρόνο λειτουργίας και δραστηριότητας. Προσπαθούμε με παρεμβάσεις μας είτε στο διαδίκτυο, είτε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είτε με την εφημερίδα του Οικοσοσιαλιστή που εκδίδουμε και εμείς, με μπροσούρες όπως αυτή που έχουμε βγάλει για την ενεργειακή αυτονομία των νησιών, που έχουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς πρέπει να δομηθεί το ενεργειακό σκηνικό στο μέλλον. Δεν προσπαθούμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε οι σοφοί, οι φωστήρες που θα δώσουν λύση στα πάντα. Απλά καταθέτουμε τις ιδέες μας και ζητάμε από όλους τους πολίτες ενεργά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία κατάθεσης ιδεών και προτάσεων για το πώς θα δοθεί η λύση αύριο. Στα πλαίσια αυτά, βέβαια, της πολιτικής μας προσπάθειας,
Επιθυμία μας θα ήταν η κάθοδος στις εκλογές, αλλά σας είπα και προηγουμένως ότι δεν φιλοδοξούμε εμείς να παραστήσουμε αυτούς που θα δώσουν τη λύση στο πρόβλημα. Θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι σε μια τέτοια λύση, να προσφέρουμε τις ιδέες μας. Γι' αυτό και δεν έχουμε καμιά φιλοδοξία εκλογής σε βουλευτικά αξιώματα ή κάτι τέτοιο, ή όπως δυστυχώς έκαναν κάποιοι οικολόγοι πράσινοι συγκεκριμένα στη Γερμανία, που συνεργάστηκαν με κυβερνήσεις κάθε χρώματος και ιδεολογίες, μόνο και μόνο για να πετύχουν ένα-δύο πράγματα, τα οποία στην ουσία είναι αποτελεσματικά. Γιατί και να καταφέρουν να περάσουν ένα νομοσχέδιο θετικό για το περιβάλλον, τι να το κάνω όταν έχουν περάσει με δική μου συμμετοχή άλλα τόσα νομοσχέδια ενάντια στις εργασιακές σχέσεις, ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων. Άρα λοιπόν το ένα θα ανδρεί το άλλο. Ναι. Στην προσπάθειά μας λοιπόν αυτή στηρίζουμε, αφού καταδικάσουμε βέβαια το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, τα θεωρούμε αποκλειστικούς υπεύθυνους για το χάλι της χώρας και οι ομοειδάτες τους σε όλη την Ευρώπη την ίδια ευθύνη έχουν και την κατάσταση όλη της Ευρώπης. Εμείς πόσο υπεύθυνοι είμαστε σαν πολίτες? Νομίζω σε μικρό βαθμό. Όχι γιατί θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός ή για να αποποιηθώ δικές μου σαν πολίτη ευθύνες, αλλά γιατί οι πολίτες αναγκάζονται να προσαρμοστούν στο σύστημα, στα δεδομένα. Όταν εγώ, για παράδειγμα, χρειάζομαι να πάω στη δουλειά μου με τη δημόσια συγκοινωνία, την κακή δημόσια συγκοινωνία, περίπου 3/4, ενώ το αυτοκίνητό μου θα πάω σε 10 λεπτά, με αναγκάζει το σύστημα να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου, που δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω για να μην κάνω κακό στο περιβάλλον και κακό στη τσίπη μου. Άρα λοιπόν οι πολίτες έχουν μια συμπεριφορά η οποία στην ουσία υπαγορεύεται από τις συνθήκες που υπάρχουν. Κατευθυνόμενοι χωρίς να το θέλεις. Δεν μπορείς να κάνεις άλλο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.